Επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Κυραπετρίτη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ψηφοδέλτιο νίκης που θα αναβαθμίσει το πολιτικό προσωπικό της Κρήτης και της Ελλάδας. Ένα ποσοστό το οποίο βρίσκεται σε μια δυναμική αύξηση και το οποίο θα αποτελέσει στην πραγματικότητα το εφαλτήριο, έτσι ώστε, με βεβαιότητα μπορώ να το πω, να προχωρήσει ακόμα πιο δυναμικά η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κατά την άποψή μου το πιο αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Γραπετρίτης τόνισε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο ανανέωσης με νέους ανθρώπους και σημαντική συμμετοχή γυναικών, προσθέτοντας ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε δυναμική αύξηση στο Ηράκλειο. Δεν είναι μία νίκη η οποία έχει τοπικό χαρακτήρα, αλλά είναι μία νίκη η οποία είναι αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει μπροστά η χώρα, να οικοδομήσει πάνω στα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, να μην έχουμε άλλες περιπέτειες και να συνεχιστεί ο δρόμος προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δίνουμε τον αγώνα μας για να πάμε την Ελλάδα ακόμα πιο μπροστά. Όλοι μαζί λοιπόν πάμε για την νίκη, πάμε να κάνουμε την Κρήτη μπλε, πάμε να κάνουμε το Ηράκλειο μπλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό αγώνα. Είναι μια μεγάλη τιμή η επιλογή του Πρωθυπουργού, μας και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια επιλογή που μας γεμίζει τιμή αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να βάλει ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται. Να βάλουμε πρώτα το εμείς και μετά το εγώ. Και είμαστε όλοι εδώ για να συστρατευτούμε σε μια λογική που πάει την Ελλάδα μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη, σε όλα όσα μας κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη. Και πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχουμε ένα όραμα, έχουμε ένα σπουδαίο έργο, έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα. Την προηγούμενη φορά πήγαμε αρκετά καλά, δώσαμε μάχες σε ένα καλό οργανωμένο σύστημα, που σήμερα όμως αυτό το σύστημα είναι αντιπολίτευση. Είμαστε μπροστά. Η δική μου συμμετοχή δίνει ένα ηχηρό μήνυμα, ότι με αδιάκοπο αγώνα, σκληρή προσπάθεια και θέληση μπορούμε να καταφέρουμε το αδύνατο. Δυνατό, ώστε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Ανήκω στα άτομα με αναπηρία και η ίδια έχω χρέος να στηρίξω μια συμπεριληπτική κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους. Η καθημερινότητά μου βασίζεται σε ένα αγώνα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Στις αρχές Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση στη χώρα και πρέπει να γίνει αυτό, νομοτελειακά πρέπει να γίνει, γιατί η χώρα πρέπει να προχωρήσει. Και όταν λέμε να προχωρήσει, εννοούμε να γίνει η σύγκληση των μισθών με αυτούς τους πολίτες της Βορείου Ευρώπης. Για μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία με ισχυρό πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι η μόνη πραγματικά αξιόπιστη επιλογή. Θα προσπαθήσω με κάθε δύναμη που διαθέτω και πέρα από αυτή να είμαι χρήσιμη. Δημιουργούν μια ωραία σύνθεση, μια ομάδα, μια δεκάδα η οποία θέλουμε πραγματικά να βάλει πολλά γκολ μέχρι τις 21 Μαΐου. Έχουμε δείγμα γραφής με εξαιρετικά όπλα στη φαρέτρα μας, την αξιοπρέπεια και το όραμα για την Κρήτη, τόνισε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, σημειώνοντας πως την επόμενη μέρα θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση με άξιο τιμονιέρι της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στον ομό Ηρακλείου η Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να είναι πρώτη δύναμη και επιτέλους και ο νομός μας να γίνει γαλάζιος. Πιστεύω ότι όλοι οι υποψήφοι ενωμένα θα δώσουν τη μάχη για αυτόν τον στόχο και αυτόν τον σκοπό. Δεν θέλουμε τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση τη θέλουμε. Πάμε να κάνουμε την Κρήτη μπλε, τόνισαν γαλάζια στελέχη, τα οποία εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε επερχόμενες εκλογές, ώστε η Ελλάδα, όπως σημείωσαν, να συνεχίσει τον δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης.